Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω το θέμα του σχολιασμού για την Χρυσή Αυγή, ξεχωρίζοντας δύο πράγματα. Το φαινόμενο, το πολιτικό φαινόμενο από τα πρόσωπα. Και θέλω να το ξεχωρίσω γιατί νομίζω ότι τα αποτελέσματα τα οποία βλέπουμε εδώ πέρα από μόνα τους μιλάνε. Και θα σας πω σε ποια αποτελέσματα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στις 4 δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει από το Σάββατο, το προηγούμενο Σάββατο που ξέσπασε το σερί αυτό των συλλήψεων και ανέλαβε η δικαιοσύνη να κάνει το έργο της, οι διοκτικές αρχές και η δικαιοσύνη. Μέσα σε αυτό το διάστημα λοιπόν έχει γίνει μία δημοσκόπηση από την εταιρεία VPRC για τη Ριζόπουλος Post, έχει γίνει μία της GPO για το Mega Channel, μία της ALCO για το News Eat και άλλη μία της MRB για το Ένικος. 4 δημοσκοπήσεις, οι οποίες και οι 4 δείχνουν ότι η Χρυσή Αυγή μέσα σε αυτό τον οριμαγδό πραγματικά των πληροφοριών που είναι πρωτοφανής ως όγκος και ως ποιότητα πληροφοριών πως ένα πολιτικό κόμμα εμπλέκεται σε δολοφονίες, σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος και αποδίδονται κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση από τον πρόεδρο μέχρι και πολλά βασικά στελέχη και ενεργεία βουλευτές. Στις μετρήσεις που γίνονται διατηρεί αναλύωτες τις δυνάμεις της. Και τι εννοώ αναλύωτες? Εννοώ το εξής, ότι σε σχέση με τις εκλογές του 2012, τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2012, η Χρυσή Αυγή είχε πάρει 6,92 και 6,97, 7%. Τι δείχνουν οι μετρήσεις που έγιναν αυτό το διάστημα, που θα περίμενε κανένας ότι όλες αυτές οι πληροφορίες που έρχονται πραγματικά είναι τόσο βαριές, που θα έπρεπε να έχει υποστεί μια πολύ σοβαρή καθίζηση, δείχνουν ότι μένει σταθερή σε αυτά τα ποσοστά. Δηλαδή, οι μετρήσεις είναι από 6,8% έως και 8,6%, από 7% δηλαδή έως 8,5%. Ένα πολύ μεγάλο αριθμό τηλεφωνικών τηλεφών συνδιαλέξεων να μην πραγματοποιούνται. Να αρνούνται δηλαδή. Εγώ μένω στην Όχι, έχει τελικό, σημασία και αυτό. Έχει σημασία. Έχει μεγάλη σημασία, βεβαίως. Λοιπόν, αυτό πιθανολογεί, το λένε κάποιοι. Λέω λοιπόν το εξής. Ότι μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερο το ποσοστό. Ότι μπορεί να τελειώσει με τα πρόσωπα. Αλλά όχι με το φαινόμενο. Σωστό είναι αυτό που λέω. Και γιατί το λέω αυτό? Για τα πρόσωπα καταρχήν. Να πάμε στα πρόσωπα. Υπήρξε, προηγήθηκε μία δολοφονία ενός νέου ανθρώπου και δεν υπάρχει κανένας ο οποίος θα εκφράσει οποιαδήποτε άποψη διαφορετική από το να αναλάβουν οι ιδιωκτικές αρχές και η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, να εξαντλήσει, να διερευνήσει την υπόθεση αυτή και να αποδώσει τις όποιες ευθύνες όπου υπάρχουν. Και όχι μόνο στην υπόθεση αυτή, της δολοφονίας δηλαδή του Παύλου Φίσα, αλλά και σε όποιες άλλες εγκληματικές πράξεις έχουν γίνει και αυτές μπορούν να ταυτοποιηθούν ή να αποδοθούν σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Αυτή είναι η δουλειά και των διοκτικών αρχών και της δικαιοσύνης και καλά κάνουν και κάνουν τη δουλειά τους. Άρα τι λέω, για να μην προτρέξω και δεν νομίζω ότι επιτρέπεται σε κανένα μας, εφόσον υπάρχει στην εξέλιξη στη δικαιοσύνη μια διαδικασία, να έρθουμε να βγάλουμε από τώρα ένα συμπέρασμα για το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Μπορεί λοιπόν, λέω, να τελειώσεις με τα πρόσωπα. Όμως, ερχόμαστε στο δεύτερο, που είναι το φαινόμενο, είναι το πολιτικό φαινόμενο. Και εδώ η συζήτηση είναι πολύ πιο δύσκολη. Και είναι πολύ πιο δύσκολη γιατί? Γιατί τελευταία έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και στο εξωτερικό ακόμα να μας εμφανίσουν τους Έλληνες οι οποίοι τα τελευταία χρόνια από το 2009 και μετά δεχόμαστε μόνο υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς. Διεφθαρμένοι, τεμπέληδες, φοροκλέφτες σίγουρα. Προσετέθη και το φασίστες. Ή με μια ροπή προς το φασισμό. Δεν είναι αυτός ο ελληνικός λαός. Δεν είναι έτσι ο ελληνικός λαός. Έτσι. Δηλαδή επιχειρήθηκε να αποδοθούν ιδιοσυγκρισιακές παράμετροι στο φαινόμενο αυτό. Δεν είναι η ιδιοσυγκρασία του Έλληνα. Δεν είμαστε φασίστες. Πρέπει ως λαός, πρέπει να πάμε στα αίτια, πρέπει να πάμε στο αίτιο και εκεί πρέπει να δοθούν οι απαντήσεις. Το ποιο πολιτικό είναι το πρόβλημα. Ποιο είναι το αίτιο? Το πολιτικό πρόβλημα απαντάται πολιτικά. Το ποινικό, ποινικά. Και επαναλαμβάνω, εκεί καμία συζήτηση, καμία ανοχή, καμία δικαιολογία από κανένα. Με όποιον τρόπο προβλέπεται από μια συντεταγμένη πολιτεία πρέπει να γίνει. Και ορθώς γίνεται. Τέλος. Λέω λοιπόν ότι μπορεί να τελειώσουμε με τα πρόσωπα. Αλλά βλέπουμε ότι δεν τελειώνουμε με το φαινόμενο. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος, από μια συνέντευξή του που έκανε βρισκόμενος στο εξωτερικό, νομίζω ότι ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, έκανε μια δήλωση. Και είπε ότι είναι ανιστόρητη στην Ελλάδα όσοι ισχυρίζονται ότι το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής, η άνοδος δηλαδή της Χρυσής Αυγής, οφείλεται στην φτώχεια.
και είπε ότι είναι ανιστόρητη, γιατί το έφερε ένα παράδειγμα. Το 1929 στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τη μεγάλη κρίση, το κράχ, είχε φτώχεια, αλλά δεν προέκυψε φασισμός, προέκυψε το New Deal. Εμένα με προσέβαλε αυτή η δήλωση. Εμένα με προσέβαλε αυτή η δήλωση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης. Με προσέβαλε ως Έλληνα. Και γιατί με προσέβαλε? Γιατί δεν έχουμε καμία σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δυστυχώς. Έτσι, και το 1929. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, γιατί στην Ιρλανδία και την Πορτογαλία που έχουν, ζούνε μνημονιακές περιόδους και αυτές και οι δύο χώρες, πολύ βαθιά ύφεση, τα ίδια δημοσιονομικά προβλήματα σχεδόν με την Ελλάδα, και εντός μνημονίου δεν έχουμε το φαινόμενο αυτό? Την απάντηση του τη δίνει το Mega Channel, και έχει σημασία γιατί είναι το Mega Channel. Θα αναφερθώ σε μία από τις τέσσερις τώρα δημοσκοπήσεις, αυτή που έκανε η GPO για το Mega Channel. Ξαναλέω το Mega Channel, γιατί το Mega Channel βάζει πλάτη στο κυβερνητικό σχήμα. Σε μία κάρτα που λέει γιατί πιστεύουν οι Έλληνες ότι υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Και απαντούν οι ίδιοι οι Έλληνες. 37% η φτώχεια και 39% των Ελλήνων τι λέει? Πιστεύει ότι το πολιτικό σύστημα πρόδωσε τη χώρα. Αυτό δεν το συμφέρει τον κύριο Βενιζέλο. Αυτό δεν το συμφέρει τον κύριο Βενιζέλο. Και καλλιεργείται στο εξωτερικό, δυστυχώς, πάλι από Έλληνες πολιτικούς. Πόσο μπορεί όμως να αντέχει αυτή η κοινωνία? Ότι έχουμε ιδιοσυγκρισιακά χαρακτηριστικά να ρέπουμε προς το φασισμό. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι καθόλου έτσι. Και ξέρετε και κάτι, το 1929 στην Αμερική υπήρχε φτώχεια. Αλλά δεν υπήρχε αυτή η εκτεταμένη αίσθηση της αδικίας, των πελατειακών σχέσεων. Δεν υπήρχε αυτό το φαινόμενο της έλλειψης εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα. Και το πολιτικό σύστημα πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ σκληρά να εδραιώσει την χαμένη εμπιστοσύνη που ο κόσμος έχει σε αυτό. Λοιπόν, από το πολιτικό φαινόμενο φαίνεται ότι δεν ξεμπερδεύουμε. Από τα πρόσωπα, επαναλαμβάνω, μπορεί να ξεμπερδέψουμε. Όποιος όμως πιστέψει ότι ξεμπερδεύοντας με τα πρόσωπα αυτά που έχουν αυτές τις παραβατικές συμπεριφορές που μπορεί στη δικαιοσύνη να αποδειχθούν και να τιμωρηθούν, ξεμπερδεύουμε και με το φαινόμενο, με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Και πάμε σε ευρωεκλογές, όπου η ψήφος είναι χαλαρή. Παραδοσιακά είναι πιο χαλαρή, τέλος πάντων, η ψήφος από ότι στις εθνικές και στις βουλευτικές εκλογές. Και εκεί μπορεί να υπάρξουν δυσάρεστες εκπλήξεις για αυτούς που πιστεύουν ότι. Μισό λεπτό όμως, κύριε Χατζημάρκο, αν μέχρι τότε η Χρυσή Αυγή χαρακτηριστεί πλέον, όχι χαρακτηριστεί, της αποδοθεί πλήρως το ότι είναι εγκληματική οργάνωση, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα έχει και θέση μέσα στο κοινοβούλιο και δεν θα υπάρχει και ως κόμμα. Δηλαδή θα απαγορεύσουν την κάθοδο της Χρυσής Αυγής. Ναι, λέω τώρα εγώ. Ό,τι έχει γίνει σε όλο τον κόσμο. Θα σας πω ότι και στην Τουρκία το ΑΚΕΠΕ. Θα αλλάξει όνομα, λέτε δηλαδή. Θα αλλάξει όνομα. Ναι. Θα αλλάξει όνομα. Και ποιοι θα είναι αυτοί που θα ηγηθούν όταν όλοι οι επώνυμοι υποτίθεται θα μπουζουριαστούν και θα πάνε φυλακή? Οπότε. Αυτό σας λέω. Από τα πρόσωπα μπορείς να ξεμπερδέψεις. Από το φαινόμενο πώς ξεμπερδέψεις. Ναι. Να σας πω ότι φυλακή είχαν βάλει και τον Ερντογάν στην Τουρκία και το κόμμα του, το ΑΚΕΠΕ που κυβερνά πόσα χρόνια τώρα την Τουρκία, είχε κάποια στιγμή και ρίχθη παράνομο, εκτός νόμου. Λοιπόν, άλλαξε όνομα. Άλλαξε όνομα. Λοιπόν, δεν είναι. Πολιτικά αντιμετωπίζονται, γι' αυτό σας λέω. Κατανοητό. Δεν είναι ποινική αντιμετώπιση. Είναι πολιτικά. Τα αίτια είναι πολιτικά.